Εννοείται, η σωστή αγάπη είναι η απαθής, έτσι, όχι με πάθη, αλλήμον. Αν υπάρχει απαθής αγάπη, αυτό είναι αμαρτία. Και η συναισθηματική αγάπη επίσης δεν είναι αγάπη. Γιατί στοχεύει σε μια ικανοποίηση του ανθρώπου έτσι και σε μια ανταπόδοση. Η εν Χριστώ αγάπη είναι η αποδεκτή. Και είναι πολύ καλύτερο έτσι το παιδάκι να μην το ξυπνάμε, ειδικά το γενετήσιο αίσθητο. Όσο μπορούμε αργότερα να το φυλάμε το παιδί μας. Σήμερα ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός έτσι εξάπτει το σαρκικό πάθος από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και κάνουν μεγάλο λάθος οι γονείς που και τα αγόρια και τα κορίτσια τα αφήνουν σε αυτή την, ας πούμε, την δαιμονική κατάσταση να ξυπνήσουν τα αίσθηκτα, αυτά το γενετήσιο αίσθηκτο. Τα αφήνουν να παίρνουν παιχνίδια, ας πούμε, τα κορίτσια αυτές τις κούκλες τις πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, που εξάπτουν τη φιλιδονία. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τις λένε αυτές οι κούκλες, έτσι, είναι πολύ γνωστές. Έτσι, με τα πολλά... μπράβο, ναι, Μπάρμπι, ναι. Λοιπόν, που εξάπτουν στα κορίτσια ακριβώς τη φιλιδονία. Τα ξεσηκώνουν από πολύ μικρά και πλέον καταργείται η παιδικότητα και η παιδική ηλικία. Και βλέπεις κάτι κοριτσάκια 4 και 5 χρόνων και να νομίζεις ότι βλέπεις γυναίκες. Έτσι, οι οποίες συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που να σε σκανδαλίζουν. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και τα αγόρια επίσης, με όλα αυτά τα δαιμονικά παιχνίδια, με τα τέρατα και με όλα αυτά, αλλά και με όλες αυτές τις βρώμικες ταινίες και όλα αυτά που διδάσκονται πλέον στα σχολεία, από τα νήπια ακόμα, έτσι, κάνουν τεράστια ζημιά στα παιδιά. Και χάνεται η αθωότητα, χάνεται η παιδικότητα, χάνεται η αγνότητα πάρα πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς, έτσι, τα παιδάκια πέφτουν σε σαρκικές αμαρτίες πάρα πολύ βαριές. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ότι όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ειδικά όταν, ας πούμε, ο έφηβος ή οι έφηβοι πέσουν στη σαρκική αμαρτία, γίνονται βαριές, σοβαρότατες αλλαγές στον έφηβο και στην έφηβο, που σημαδεύουν τα παιδιά αυτά για όλη τη ζωή. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στεφανώνει αυτούς που φτάνουν στη γάμο κοινωνία, θέλοντας να τονίσει ότι είναι αναγκαίο να φτάσουν στην Εκκλησία νικητές. Αυτή την έννοια έχει το στεφάνωμα, έτσι, τα στέφανα. Όπως στην αρχαιότητα στεφάνωναν τους νικητές, έτσι, και η Εκκλησία στεφανώνει τους νικητές. Σε τι νίκησαν, υποτίθεται ότι νίκησαν στον αγώνα της αγνότητας. Γι' αυτό και η νύφη φοράει και λευκά, υποτίθεται έχει φτάσει με παρθενία και ο νυμφίος και ο άντρας. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη. Και γι' αυτό και δεν έχουμε και σωστές οικογένειες και πολύ εύκολα έχουμε διαζύγια. Γιατί όπως λέει ο Σώστομος, αν ο νέος ή η νέα έχει μάθει να ζει απρόσεκτα πριν το γάμο, το ίδιο θα γίνει και μετά το γάμο. Οπότε ο γάμος διαλύεται. Εξού και η πληθώρα των διαζυγίων που έχουμε. Και σε αυτό βέβαια μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν οι γονείς, οι οποίοι σπρώχνουν τα παιδιά δυστυχώς στο να κάνουν σχέσεις και πολύ νωρίς μάλιστα, με το φόβο υποτίθεται μήπως πέσουν στην διαστροφή. Άλλο και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, το παιδί να φυλαχθεί αγνό. Ή θα πέσει στην πορνεία ή θα πέσει στην διαστροφή, στην ανομαλία. Φοβερό αυτό που έχουμε φτάσει και υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί γονείς. Αντί να διδάξουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία, έτσι, την αγνότητα, την καθαρότητα, τα σπρώχνουν οι ίδιοι γονείς, δυστυχώς, στο να συνάψουν σχέσεις, που είναι πορνεία. Έτσι, κάθε σχέση έξω από το γάμο λέγεται πορνεία. Και βέβαια μετά τα πληρώνουν ήδη οι γονείς, γιατί τα παιδιά αυτά που συνηθίζουν έτσι να ζουν απρόσεκτα πριν το γάμο, θα φτάσουν και στο διαζύγιο, θα έχουν και ίσως μερικά παιδιά, θα τα φορτωθούν οι γονείς και θα μαρτυρούν οι γονείς και θα έχουν και τα παιδιά τους με την αντικαταθλιπτική αγωγή κατά κανόνα. Καταστραμμένα τα παιδιά των γονέων αυτών
και τα εγγόνια επίσης, και αυτά πολύ τραυματισμένα από το διαζύγιο του γονέου. Ναι, για την αυθεντική αγάπη μιλήσαμε και μπορούμε να μιλάμε ώρες. Η αυθεντική αγάπη είναι η Χριστού αγάπη. Υπάρχει μια τελευταία έτσι, πρόσφατη ομιλία στο διαδίκτυο για την αγάπη στον πλησίον. Είναι η αγάπη η οποία έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και λέγει εκεί ότι η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου κλπ. Ουδέποτε εκπίπτει. Είπα μερικά από τα χαρακτηριστικά. Έτσι για να το αναλύσουμε όλα θέλουμε ώρες. Αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης που ξαναλέω είναι η Χριστό αγάπη, η εν Αγίω Πνεύματι αγάπη, είναι η ανιδιοτέλεια. Δηλαδή δεν σκέφτεται ο άνθρωπος καθόλου τον εαυτό του και το συμφέρον του και το τι έχει να κερδίσει από αυτό που θα κάνει, από αυτό που θα προσφέρει στον πλησίον ή και στο Θεό. Γιατί η ανιδιοτέλεια πρέπει να υπάρχει και στον Θεό. Και η αγάπη μας στον Θεό πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Όχι, Θεέ μου, κοίταξε εγώ πόσες προσευχές σου κάνω, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Μπορεί να μην θέλει ο Θεός, να μην για το καλό σου δηλαδή. Να μην λες μετά, κοίταξε και εγώ σταματάω, δεν σου ξαναδίνω τίποτα. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα. Ή δεν ξαναπάω εκκλησία. Έχουμε τέτοια όμως, δυστυχώς, συμβαίνουν αυτά. Γιατί η αγάπη δεν είναι καθαρή. Έχει δύο τέλεια. Το ίδιο και στον πλησίον. Πόσες φορές ακούμε, εγώ του έκανα τόσα και εκείνος τίποτε. Λοιπόν, σταματάω κι εγώ. Όχι. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η Χριστό αγάπη δεν σταματάει ποτέ. Όταν ο άλλος, ας πούμε, δεν σου ανταποδίδει αυτό που περιμένεις, που δεν πρέπει να περιμένεις τίποτε, αυτό δεν είναι λόγος να σταματήσεις να αγαπάς τον άλλο. Δεν πρέπει να αγαπήσεις, να σταματήσεις. Έτσι. Η αγάπη για Χριστό ουδέποτε εκπίπτει. Ένα λοιπόν βασικό. Ένα λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό είναι η ανιδιοτέλεια και ένα άλλο είναι ότι αυτή η αγάπη υπάρχει πάντα. Ακόμα και όταν το άλλο ή μισή ο αποδέκτης της αγάπης, έτσι δεν ανταποκρίνεται. Δεν δίνει αγάπη δηλαδή. Δεν ανταποδίδει αγάπη στην αγάπη. Γιατί η Χριστό αγάπη είναι, έχει αιτία το Χριστό και ο άνθρωπος που αγαπάει έτσι δίνει χωρίς να περιμένει καμιά ανταπόδοση.